Η Σοφία Ερωτοκριτάκη μιλάει σήμερα για το περιοδικό Creton Air με τον γλωσσολόγο Dr. Gareth Owens που εδώ και 30 χρόνια ζει στην Κρήτη. Τα 25 εργάζεται στα ΤΕΙ Κρήτης και τα 10 τελευταία χρόνια ο συντονιστής του προγράμματος Erasmus. Έχει αφιερώσει τον ερευνητικό χρόνο του στην ερμηνεία του δίσκου της Φεστού. Μάλιστα, σε συνεργασία με τον καθηγητή φωνητική στην Οξφόρδη, John Coleman, έχει προχωρήσει στην ανάγνωση του δίσκου σε ποσοστό 99%. Ένας ιδιαίτερα φιλόξενος και ευγενής άνθρωπος μας βοηθάει με απλό και εκλεκευμένο τρόπο να κατανοήσουμε τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των ερευνών του. Στην αρχή της κουβέντας μας, ο κύριος Owens μας εξηγεί γιατί είναι λάθος να χρησιμοποιούμε τη λέξη αποκρυπτογράφηση για το δίσκο της Φεστού. Όχι, Σοφία, και ευχαριστώ για την ευκαιρία να το εξηγώ στον κόσμο. Η λέξη αποκρυπτογράφηση και μετάφραση δεν θα ακούσεις από μένα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει μία προσπάθεια. Να μιλάω πιο σιγά. Συγγνώμη, τώρα είδα ότι εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει μία προσπάθεια. Η αποκρυπτογράφηση είναι κάτι που έγινε από τον Michael Ventris με την γραμμική βήτα. Η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής βήτα που βρήκε ο Michael Ventris στην γραμμική βήτα την ελληνική γλώσσα. Εμείς έχουμε κάνει ανάγνωση του δίσκου της Φεστού που σημαίνει ότι το διαβάζουμε με τις φωνητικές δεξίες αλλά δεν είναι αυτόματο ότι το καταλαβαίνουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτό που είπαμε στην Αθήνα προχθές, πριν ένα μήνα εδώ, είναι ότι πιστεύω ότι έχω μία ιδέα για παραπάνω από τις μισές λέξεις. Ναι. Δεν θα το πω όσο όμορφο που το είπες εσύ, επειδή δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Αλλά το στίχημα που έκανε με τον εαυτό μου είναι ότι δεν θα το εξηγήσω στους άλλους, μέχρι μέσα μου πίστεψε ότι ίσως καταλαβαίνουμε παραπάνω από τις μισές λέξεις. Αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία να το εξηγούμε καλύτερα. Σε σχέση με τον εντυπωσιακό αριθμό επισκέψεων στη σελίδα του Δεδαλικά, τον ρωτάμε αν αντιλαμβάνεται πόσο ενδιαφέρον δείχνει ο κόσμος για το συγκεκριμένο θέμα και πόσο ενθαρρυντικό είναι αυτό για τη συνέχεια της ερευνάς του. Ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή... Και επίσης να σου πω ότι έφτιαξα αυτές τις σελίδες με βοήθεια από τους φοιτητές μου. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Έχω παιδιά από Έλληνες και παιδιά από άλλες χώρες που έχουν δουλέψει μαζί να μου βοηθάνε με την ιστοσελίδα μου και με την υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης μας. Και ελπίζω και εύχομαι ότι είναι και μια καλή διαφήμιση για το ίδιο μας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι. Και επίσης, όπως η συνέντευξη που κάνω μαζί σας σήμερα, η εκλαϊκευμένη επιστήμη δεν σημαίνει έκπτωση στην επιστήμη, σημαίνει μεγαλύτερη προσπάθεια να εξηγούμε στους άλλους τι κάνουμε. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό ο ερευνητής με τους δημοσιογράφους να δουλεύουν μαζί για το αποτέλεσμα γι' αυτό που το διαβάζουν. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Για μένα έχει γίνει με την καλή έννοια ένα βάρος ευθύνης. Γιατί όταν λέω κάτι, ο κόσμος νομίζω σέβονται την δουλειά που έχω κάνει. Πάρα πολύ. Ναι, θεωρώ. Και αυτό το εκτιμάω πάρα πολύ. Σημαίνει ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός τι λέω. Επειδή ο κόσμος θα πιστεύει αυτό που έχω στις σελίδες μου. Εγώ κάνω το καλύτερο που μπορώ, αλλά μερικές φορές έχω απορίες εγώ ο ίδιος. Μία μέρα λέω κάτι, μία μέρα κάτι άλλο το σκέπτομαι. Η έρευνα είναι έτσι, δεν είναι άσπρο και μαύρο. Θέλει συζήτηση, πάρα πολύ συζήτηση να το κάνουμε. Εγώ ήθελα να κάνω την ιστοσελίδα μας επειδή θεωρώ το διαδίκτυο δημοσίευση. Ό,τι λέω εκεί, είμαι προσεκτικός τι λέω στον κόσμο. Αλλά επίσης, κάποιος θα διαβάσει κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, να γίνει μια κουβέντα κάπου και από κάπου που δεν το περιμένεις, κάποιον από μια χώρα που δεν τους έχει γνωρίζει ακόμα, κάποιος από μια επιστήμη που δεν είναι αρχαιολογία, γλωσσολογία, θα μου κάνει μια κουβέντα που εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Ναι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Έχω μάθει ειδικά στο ΤΕΙ και με το πρόγραμμα Erasmus που είμαι υπεύθυνος για τα ξένα παιδιά πόσο σημαντικά είναι η συνεργασία. Ειδικά με ανθρώπους μεταξύ διαφορετικών χωρών. Έχω μάθει ότι και αν έγινε γλωσσολόγος, παραπάνω από γλωσσολογία είναι επικοινωνία.
Ναι. Πρέπει να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ναι. Το έχω βρει αυτό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το εξηγούμε στους άλλους. Και να σου πω κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να το εξηγώ στους άλλους, δεν το ξέρω ο ίδιος. Δεν το κρατάω ο ίδιος. Θέλω να το εξηγώ. Και επίσης, όταν το έχω εξηγήσει στους άλλους, μόνο τότε, μετά, μου έρχεται βελτίωση. Όσο το κρατάω μέσα μου, δεν βελτιώνεται μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να το εκφράσετε, μετά να που... το συζητήσετε. Ναι, μετά, σου είπα πριν, μετά που μίλησα στην Αθήνα, πήγα Αγγλία για 10 μέρες να βλέπω τους δικούς μου και το μυαλό μου. Μπορούσα να δουλεύει με αυτό που είπα στην Αθήνα, με τα σχολεία που πήρα από τους άλλους και τώρα που γύρισα, προσπαθώ να το γράψω. Πριν φεύγω. Οπότε δηλαδή η όλη αυτή η επικοινωνία και όλο αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου σας βοηθά και σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε την έρευνά σας. Ναι, για μένα είναι... Μερικές φορές συγκονούμε από το ενδιαφέρον του κόσμου. Ο κόσμος με έχει σταματήσει στον δρόμο να πει συγχαρητήρια να συνεχίζεις. Ναι. Συγκινήθηκα. Ναι. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Και είναι, Κρήτη είναι γνωστή για την φιλοξενία του. Ναι, είναι. Είναι. Και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ ζεστοί. Είναι λίγο πιο θετική, πιο ζεστή. Όχι λίγο. Πάρα πολύ θετική είναι οι άνθρωποι εδώ. Λόγω της γεωγραφικής θέσεως της Κρήτης μεταξύ πολιτισμών. Είμαστε σε μια θέση που παίρνουμε επιδράσεις από παντού. Και ήμουν στην Αθήνα και οι Αθηναίοι χάρηκαν πάρα πολύ που άκουσαν πολιτισμικές ειδήσεις από την Κρήτη. Ο Δόκτωρ Όουενς μιλάει για το πρόγραμμα Erasmus και τη σπουδαιότητά του στην επιστημονική κοινότητα. Όμως το Erasmus είναι να δουλεύουμε όλους. Ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Η δουλειά μου ως και ως ένα αγγλόφωνος εδώ είναι να βοηθήσω την επιστημονική επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και καθηγητών από διαφορετικές χώρες. Ναι. Αλλά επίσης αυτό με βοηθάει. Δηλαδή βρίσκω άλλους τρόπους να εξηγώ κάτι όταν είμαι με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει περάσει από τις σκέψεις σας να σταματήσετε αφού έχετε φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό στην έρευνά σας ή για σας αποτελεί σκοπό ζωής το να ολοκληρώσετε αυτή την έρευνα φτάνοντας στην πλήρη αποκάλυψη των σημείων του δίσκου? Ωραία ερώτηση. Επειδή δεν μπορώ να απαντήσω αμέσως, δεν το σημαίνει ωραία ερώτηση. Όχι, δεν έχω σκεφτεί να σταματήσω. Είναι ένα θέμα που βρίσκω πάρα πολύ γοητευτικό. Και όπως είπες πριν, όταν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται τόσο πολύ, σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις. Όπως λέμε στα παιδιά μας, μπράβο, καλά πας να συνεχίζεις. Νομίζω όλοι έχουμε μια ενέργεια από αυτό, όχι μόνο τα παιδιά. Την επιβράβευση. Ναι, ναι, όσο μεγαλώνουμε, το ξεχνάμε. Αλλά ευτυχώς που δουλεύω στην εκπαίδευση με νέους, και όταν είσαι με τα παιδιά, με την νεολαία, παίρνεις δυνάμεις. Στο θυμίζουν αυτό κιόλας. Ναι, περνάω από την αυλή του ΤΕΙ κάθε μέρα και δεν μπορώ να μην έχω κέφι. Τα παιδιά είναι κεφάτα. Και όταν τα παιδιά έχουν κέφι, δίνει δύναμη σε μένα να προσπαθώ να συνεχίζω. Να σου πω κάτι, είναι... Η δουλειά μπορεί να είναι κουραστική, αλλά όταν είναι κάτι που πραγματικά ενδιαφέρεσαι, θέλει να προσθέσεις άλλο. Και επίσης μου αρέσει όταν έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Αυτό μου αρέσει. Όταν είναι καλή δουλειά να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Αυτό θέλω να το κάνω. Οπότε θα είναι σκοπός ζωής σας το να συνεχίσετε αυτή την έρευνα? Δεν θέλω να πω σκοπός ζωής μου, επειδή δεν το βλέπω έτσι. Όνειρο δηλαδή έτσι. Όχι, όχι, καλοί άνθρωποι μου λένε αυτό. Δεν είναι ότι ονειρεύουμε για το δίσκο της Φεστού. Ένας φίλος μου πήρε τηλέφωνο προχθές, μου λέει και με δούλευε. Είχε ένα όνειρο το δίσκο της Φεστού. Ναι. Του λέω, φίλε, δεν πας καλά. Αυτό σημαίνει ότι πίνεις πιο πολλές ρατσίες από μένα τότε. Μου λέει, εσύ καλά, τι κάνεις απόψε. Μου λέει, πήγα για φόκτο με το σκυλί μου. Δεν είναι αυτή... Δεν ήρθε εδώ να κάνω αυτό με το δίσκο της Φεστού. Να σου πω πώς το έχω καταλάβει εγώ τελευταία, Σοφία. Σου μιλάω Σοφία, όχι πληθυντικό. Δείχτε τόσο φιλική άνθρωποι. Είναι ένα ωραίο κομμάτι της ζωής μου. Συγχρόνως με τα άλλα πράγματα που κάνω, δεν είναι το παν. Το πιο σημαντικό για μας είναι τα παιδιά μας. Αν τα παιδιά μας έχουν υγεία και αγάπη και ευτυχία,
θέλω να θα είναι καλά. Αν τα παιδιά είναι καλά, εγώ θα συνεχίσω με το δίσκος φέστο. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα. Αλλά είναι κάτι που θέλω να το κάνει, αν θέλεις να το πεις. Είναι άλλη μία διατριβή, είναι ένα άλλο βιβλίο, είναι το χόπι μου. Χωρίς προθεσμία, όπως είπες μία καθηγήτρια προχθές, και το κουστάρω ακόμα. Και όταν κουστάρεις κάτι, δεν το σταματάς. Δεν το σταματάς. Είπες σε πανεπιστήμια εκεί, συγγνώμη για τη μη επιστημονική λέξη που χρησιμοποίησα. Όχι, η κυρία μου είπε ως μητέρα, χάρηκα πάρα πολύ για την λέξη που άκουσα. Μου λέει πραγματικά τα παιδιά πρέπει να κουστάρουν όταν κάνουν κάτι. Ο δίσκος της φεστού μου... Είναι μια λέξη που δίνει πιο πολύ έμφαση σε αυτό. Ναι, και ο δίσκος της φεστού μου έχει προσφέρει ένα ωραίο ταξίδι που συνεχίζεται. Και έχω γνωρίσει ανθρώπους σαν εσάς, έχω πάει σε μέρη που δεν θα πήγαινε αλλιώς και μιλάω με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικό από μένα. Αλλά ο στόχος μας είναι κάτι γοητευτικός. Μπορούμε να το πλησιάζουμε. Εγώ πιστεύω ότι το πλησιάζουμε. Ας το 100%. Είχα δώσει τα στοιχεία για την ανάγνωση. Η επιστημονική δουλειά μπορεί να γίνει με τις φωνητικές αξίες. Τι σημαίνει ο δίσκος της φεστού, για μένα έχει πιο πολύ γοητεία. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ο δρόμος έχει πολλή δουλειά ακόμα. Όπως είπε ο Καβάφης, μακάρι ο δρόμος να είναι μακρύς. Αλλά όπως εγώ λέω στην Κρήτη, κάνει και ένα κουλουρίδες. Αλλά αυτό είναι ευχάριστο. Τον ρωτάμε αν πιστεύει ότι είναι κοντά στη λύση του γρίφου και περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ορατό άμεσα αυτό το ενδεχόμενο. Ναι και ου. Σε ναι και όχι. Ναι, μου άρεσε αυτά που είπες ότι είναι ένα γρίφο. Είναι. Αλλά δεν είναι κάτι που πιστεύω ότι θα το πλειάσουμε, θα φτάσουμε εκτός εντελώς στο τέλος. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό τρόπο με το οποίο να βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Είναι κάτι που... Εγώ θέλω όλο και περισσότερη κατανόηση και θέλω καλύτερη ποιότητα στην ζωή μου. Αλλά όχι μόνο με το δίσκο της φέστου, με όλα αυτά που κάναμε. Θέλω να κάνω την δουλειά μου καλύτερα από αυτό που έκανα πέρυσι. Θα ήθελα στην οικογένεια να είμαι καλύτερα από αυτό που ήμουν πέρυσι. Αν μπορώ. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία να προσπαθούμε. Ναι, η προσπάθεια. Η προσπάθεια μετράει πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, και μιλάω πολύ στην νεολαία και στους φοιτητές όπως εσύ με την ιστοσελίδα σου. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα δίνουμε στους φοιτητές και στην νεολαία. Δεν ασχολούμαστε όλοι με το δίσκο του φεστού. Αλλά αν όλοι κάνουμε κάτι το καλύτερο που μπορούμε, ο κόσμος θα είναι καλύτερος. Σίγουρα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που με τους συνάδελφους το δίνουμε. Αλλά θα έχει πολλά προβλήματα προς το παρόν. Εμείς με το δίσκο της φεστού έχουμε πάει μπροστά. Καθένας από εμάς έχει κρίση. Θα κρίνει. Συμφωνεί μαζί μου, διαφωνεί μαζί μου. Εν μέρη θέλει βελτιώσεις. Ναι, αλλά έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι άλλα σημεία της ζωής μας που μπορούσαν επίσης να το κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούμε να το κάνουμε. Όλοι μας. Αλλά κάθε άνθρωπο να βρει εκεί που θέλει να το κάνει. Αυτό είναι το ευχάριστο για μένα με το δίσκο της φεστού, ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει ακόμα. Τον ρωτήσαμε για το έναυσμα που τον έφερε στην Κρήτη πριν 25 χρόνια, όταν ένας Αμερικανός ισχυρίστηκε σε ένα επιστημονικό συνέδριο ότι ο δίσκος της φεστού δεν είναι γνήσιος ούτε καν μινοϊκός. Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τη διατριβή του, στην οποία είχε αποδείξει ότι η μινοϊκή γλώσσα ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Με σύμμαχο ένα καθηγητή στην Οξφόρδη, τον Τζον Κόλμαν, αποφάσισε να αποδείξει όχι μόνο την γνησιότητα του δίσκου, αλλά και να ξεκινήσει τη μεγάλη επίβολη προσπάθεια να τον διαβάσει. Τώρα πια, μετά από την επιτυχημένη πορεία του σε αυτή την αποστολή, τι άλλο τον δένει με την Κρήτη εκτός από εκείνο το έναυσμα? Πάρα πολλά πράγματα. Να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Η ερώτηση ήταν μία. Μία, αυτό ήταν πέντε τουλάχιστον. Ναι, απλά είχε πρόλογο η ερώτηση. Το ξέρω. Για να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτό για αυτόν τον λόγο σου και έχεις μελετήσει την ιστοσελίδα αρκετά καλά. Είναι λίγο περδεμένο εκεί και αν θα με αφήσεις εκεί να σας εξηγήσω. Ήρθα στην Κρήτη για 6 μήνες πριν 30 χρόνια. Να κάνω μελέτη με την γραμμική Β. Μετά έκανα μελέτη με την γραμμική αλφα και η διατριβή μου ήταν η φύση της μινοϊκής γλώσσας, που αυτό μου πήρε 10 χρόνια. Επίσης,
όταν τελείωσε την διατριβή μου, 4 χρόνια ασχολήθηκα με το βιβλίο μου. Μετά που τελείωσε αυτό, σκέφτηκα. Ο δίσκος της Φεστού έχει γοητεία. Σκέφτηκα, πίνω το καφέ μου στην Φεστό, 3 Ιουλίου 2008, ο Αμερικάνος είπε ότι ο δίσκος μπορεί να είναι πλαστός. Εγώ το πήρα στο κρανίο που λένε και σκέφτηκα ότι είναι απαράδεκτο να μιλάς έτσι για το κόσμο. Χωρίς στοιχεία δεν κάνεις τέτοιες κατηγορίες. Αυτό δεν είναι επιστήμη ούτε συζήτηση. Είχα τα νεύρα μου μαζί του και λέω έλα, μήπως μπορεί. Και αυτός ήθελε να προκαλέσει δημοσιότητα. Το πέτυχε. Αυτό ήθελε αυτός. Δεν ήθελε επιστημονικό διάλογο, ήθελε δημοσιότητα. Κάλεσε και το πέτυχε. Κάλεσε μια συνάντηση στο Λονδίνο, πήγε στην συνάντηση και του έδειξε ότι έχει κάνει λάθος που δεν τον πήρεσε καθόλου. Δεν ήταν επιστημονικό του ενδιαφέρον του. Αλλά εκεί βρήκε το, γνώρισε το συνάδελφο, Τζον Κόλμαν από την Οξφόρδη. Και έδειξε ότι η μινωική γλώσσα είναι Ινδοευρωπαϊκή. Ναι. Ο δίσκος της Φεστού είναι μία μινωική επιγραφή που γράφει τη μινωική γλώσσα. Άρα θεωρητικά ήταν εφικτό να γίνει μελέτη για το δίσκο της Φεστού. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Εγώ χρησιμοποίησα την δημοσιότητα του Αμερικάνου να γίνει ένας διάλογος. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν έχει γίνει ένας διάλογος για το δίσκο της Φεστού. Όλοι το θεωρούσαν κάτι εντελώς διαφορετικό από άλλο πλανήτη. Ό,τι ναι. ήθελες και ό,τι δεν ήθελες έχεις ακούσει. Ναι, ναι. Ναι. Και αυτό ήταν, πώς να το πω, αυτός μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω επιστημονικά στάδια με το δίσκο της Φεστού. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι μπήκα Λονδίνο να διαφωνήσω μαζί του, αλλά ναι. γνώρισε το φίλο μου από την Οξφόρδη, ναι. που μου άρεσε η λέξη σύμμαχος, που χρησιμοποιείς. Σύμμαχος. Ναι, 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 πολύ σημαντικό στην προσπάθειά μας ναι. και πολύ σημαντικό στην προσπάθεια να μην είσαι μόνος σου. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, και κάτι άλλο είπες έτσι. Εδώ λοιπόν, ναι. Προσπάθησα να τα απαντήσω. Ναι. Δεν είμαι στην Κρήτη για το δίσκο της Φεστού. Σας ρώτησα μετά στο ναι, τέλος. Ναι, ήταν τόσο τεράστια, δεν μπορούσα να θυμηθώ όλα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι άλλο σας δένει με την Κρήτη, εκτός από εκείνο το ένα βήμα. Μπράβο, ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι το σπίτι μας είναι στην Κρήτη. Με την σύζυγο, σαν κάθε ζεύγος, αποφασίζουμε πιο σημαντική απόφαση είναι που θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Και οι δύο μας αποφασίζουμε για την Κρήτη. Mm-hmm. Για μένα πρώτο είναι το σπίτι. Και μετά κάνω δουλειά με το Erasmus, τότε μία δουλειά που μου αρέσει, η δουλειά μου να βοηθήσω mm-hmm. τους φοιτητές από άλλες χώρες. Και υγεία να έχουμε, λίγο χρόνο να έχουμε, mm-hmm. το δίσκο της Φεστού είναι κάτι σαν το χόπι μου. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι το χόπι μου, μήπως γι' αυτό το απολαμβάνω ακόμα, mm-hmm. νομίζω. Οπότε πλέον σας δένει... με την Κρήτη δηλαδή, τον θεωρείτε κάτι σαν τόπο σας. Πιο πολύ από Αγγλία ποτέ. Πιο πολύ από Αγγλία. Είμαι 30 χρόνια στην Κρήτη και είμαι 54 χρονών. Πιο πολύ από μισή ζωή μου έχω περάσει στην Κρήτη. Και στην Κρήτη έχω κάνει πράγματα που ήταν με τη συνείδησή μου να το κάνω. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό για πολύ την νέα. Όταν εσύ αποφασίζεις τι θέλεις να κάνεις, νομίζω ότι είναι... προνόμιο είναι ωραία θέση να πεις εγώ θέλω να κάνω αυτό και όταν θέλεις να το κάνεις το καλύτερο μπορώ. Εγώ θεωρώ Αγγλία και πατρίδα. Ναι. Εγώ ήμουν εκεί που χθες πήγα να δω τους γονείς μου στην Αγγλία και τα αδέρφια μου και τα παιδιά μας θεωρούν ότι έχουν δύο πατρίδες και τι θέλω ναι. να είμαι. Εγώ με φιλοσοφία του Τσέ. Mm-hmm. Τσέ Κρήτη, Τσέ Βρετανία. Ναι. Όπως λέει η μαμά μου, γι' αυτό έφτιαξε ένα αεροπλάνο. Ναι. Να με πάρω να την δω. Mm-hmm. Η μαμά μου πιστεύει σε αυτά. Συνειδητή απόφαση λοιπόν, να μένετε σε ένα μέρος που σας αρέσει πλέον και είστε ναι. δεμένος και με τη σύζυγο, η σύζυγο και αυτή και σπουδάζει στο Λονδίνο. Μπορούσα mm-hmm. να έχουμε βρει δουλειά στο Λονδίνο νομίζω, αλλά δύο μας συμφωνήσουμε ότι προτιμούμε να είμαστε στην Κρήτη. Ναι. Καθώς συμφωνούμε σε κάτι καλό είναι αυτό. Ναι, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αναρωτηθήκαμε αν έλαβε ποτέ στήριξη από το ελληνικό κράτος για την προσπάθειά του και αν τη χρειαζόταν. Εγώ δεν έχω πάρει ερευνητικά κονδύλια. Ό,τι κάνω είναι στις ελεύθερες ώρες μου. Δεν έχω κομματοδότηση.
αλλά έχω δουλειά στο Υπουργείο Παιδείας και το ΤΕΙ με υποστηρίζει σε ό,τι μπορεί. Αλλά δεν μιλάμε για λεφτά. Ναι. Μιλάμε για τεχνική υποστήριξη και φοιτητές μπορούν να με βοηθάνε και ίσως ένα ταξίδι και από εδώ και από εκεί. Αλλά όχι ερευνητικά κονδύλια δεν έχω πάρει ποτέ. Ό,τι mm-hmm. κάνω είναι στις ελεύθερες ώρες μου. Και ο ίδιος ο συνάδελφος στην Οξφόρδη. Mm-hmm. Δεν πληρώνεται να κάνει αυτή την δουλειά. Ναι. Δεν πληρωθήκατε ποτέ για αυτή σας την εργασία. Όχι και δεν το ζήτησα. Ναι. Και δεν το ζητήσατε. Δεν το θέλατε κιόλας δηλαδή. Όχι, είναι δική μου δουλειά και ναι. κάνω επειδή θέλω να το κάνω. Έχει καταλήξει πως πρόκειται για ένα θρησκευτικό κείμενο. Και μάλιστα ο σκοπός που ψήθηκε ο δίσκος ήταν γιατί έπρεπε να παραμείνει στο χρόνο. Κάθε απλός άνθρωπος λοιπόν θα σκέφτεται πως ήθελε να μας μεταφέρουν ένα σπουδαίο και ιδιαίτερο μήνυμα. Θα συμφωνώ μαζί σου. Επειδή είναι η μόνη επιγραφή που ψήθηκε επίτηδες. Όλα τα άλλα είναι κατά λάθος σαν το παλάτι μας στην Φεστό από την καταστροφή των παλατιών. Από το λάδι που είχαν εκεί. Ο δίσκος της Φεστού ψήθηκε σε κλίβανο, σε φούρνο. Κλίβανο. 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 Κάνω λάθος να με διορθώσεις, εντάξει. Όχι αν, όταν. Έτσι μου κάνουν οι φοιτητές μου. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα που αυτή ήθελε να μείνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και επίσης έχουμε μερικές λέξεις επάνω στο δίσκο της Φεστού που βρέθηκε και σε μινωρικές θρησκευτικές επιγραφές απάνω στα βουνά, Ιούκτα απάνω από την Κνώσα και Κόφινας απάνω από τη Μέσορα. Και αυτές οι επιγραφές βρέθηκαν και μετάματα. Άρα το περιεχόμενο, το context, νομίζω ότι έχουμε μια ιδέα για τι σημαίνει για το θέμα του δίσκου της Φεστού. Είναι θρησκευτικό, έχει και ομοιοκαταληξία, έχει και μινωική παρήχηση, βλέπουμε πράγματα ότι είναι ένα ποίημα, αλλά οι λέξεις επάνω βρέθηκαν στα ιερά κορυφής, επάνω στα βουνά, με τάματα. Και τα τάματα που οι Μινωίτες τα είχαν αφιερώσει, οι Έλληνες Ορθόδοξοι σήμερα, έχουν ακριβώς την ίδια παράδοση. Πάνε πάνω στο βουνό και λένε στην Παναθεία, θέλω βοήθεια για κάτι, συνήθως για ένα θέμα υγείας. Και προσφέρουμε το τάμα μας. Ναι, για αυτό μας δίνει μια ευκαιρία, Σοφία, να πω ότι κάτι που λέω συχνά, ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Η τεχνολογία αλλάζει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Το έχω προσέξει αυτό. Αυτό νομίζω μας διδάσκει η ιστορία. Και τελευταία ξαναδιαβάζω τα ποίηματα της Σαφούς. Σαφώ για μένα είναι η καλύτερη λυρική πίεση και μιλάει για τους ανθρώπους, για τον έρωτα, για το μίσος και για διάφορα πράγματα. Και νομίζω ότι ο δίσκος της Φεστού έχει ένα μήνυμα που είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Ναι. Το National Geographic χαρακτήρισε το δίσκο ως ένα από τα X-Files της αρχαιότητας και δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για τον Dr. Owens και τη δουλειά του πάνω στη συγκεκριμένη έρευνα. Μας μιλάει για αυτή του την εμπειρία. Πολύ καλή η εμπειρία και ο τίτλος δεν θα το ακούδει η λέξη εγώ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα που το National Geographic το έκανε αυτή, αλλά αυτοί έχουν καλύτερες γνώσεις από μένα για marketing και για τι τραβάει το κόσμο. Είχα μία ευκαιρία να δουλεύω μαζί τους μία εβδομάδα και σε μισή ώρα πρέπει να παρουσιάζουμε το πρόβλημά μας και πώς προσπαθούμε να το λύσουμε. Αυτό ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη αλλά θετική εμπειρία. Επειδή έχεις λίγο χρόνο να πεις αυτά που θέλεις να πεις. Και ξανά με τους δημοσιογράφους σαν τον εαυτό, σαν εσένα, θαυμάζω τους ανθρώπους που πάνε μέσα στο δικό μου αντικείμενο, το δικό μου τομέα, πάρα πολύ γρήγορα. Επειδή δεν είναι εύκολο, καθόλου. Εγώ ασχολούμαι με κάτι 10 χρόνια, αλλά κάποιος άλλος έρχεται σε μένα, διαβάζει ίσως για 10 μέρες και μετά καταλαβαίνει αυτά που λέω. Δηλαδή δεν είναι εύκολο καθόλου. Και με το National Geographic βοήθησε πάρα πολύ με την δημοσιότητα που πήρε για το κόσμο να ξέρει ότι κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια για την ανάγνωση του δίσκου με τις φωνητικές αξίες, αλλά ο σκοπός μας είναι καλύτερη κατανόηση. Μήπως είναι αυτά που ήθελα να πω πριν που δεν το είπε σωστά. Εγώ νομίζω ότι κυνηγάμε μια καλύτερη κατανόηση όχι από κρυπτογράφηση και μετάφραση. Ναι. Πλησιάζουμε
πλησιάζουμε το κείμενο πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι ο Νίκος Κατζηνζάκης είπε πλησιάζουμε την αλήθεια, αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ. Κάτι τέτοιο είπε ο Νίκος Κατζηνζάκης, δεν θυμάμαι ακόμα. Κάτι τέτοιο είπε, που είναι πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα θα το είπε ο Νίκος Κατζηνζάκης. Ναι, αλλά θα έχει πει καλύτερο από μένα. Σίγουρα θα το είπε κάτι τέτοιο. Ρωτάμε τον Δόκτωρα Owens για τη σύγκριση που έκανε με τις μινωικές επιγραφές που βρέθηκαν στο Γιούχτα και το Αρκαλοχώρι και πόσο καθοριστικές ήταν στο να φτάσει στο επίπεδο ανάγνωσης του μεγαλύτερου ποσοστού του δίσκου. Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Αμπισαρκίζουμε για την ανάγνωση του δίσκου της Φεστού, δηλαδή με τις φωνητικές αξίες, οικοί κούρια, οικοί πάγια, χωρίς την κατανόηση ακόμα, συγκρίνοντας τις επιγραφές με επιγραφές που ήδη ξέρουμε από το Γιούχτα και το Κόφινα πάνω από τη Μεσοράκ με τις μινωικές επιγραφές που βρήκαμε ίδιες λέξεις με το δίσκο της Φεστού και με το Αρκαλοχώρι. Αρκαλοχώρι ήταν πολύ σημαντικό σημείο. Οι επιγραφές από το Αρκαλοχώρι υπάρχουν και στην γράμμα G-α και στα λεγόμενα κριτικά αερογλυφικά που είναι ο δίσκος της Φεστού. Όσο πιο πολύ βλέπω τις επιγραφές, έχω καταλάβει ότι μιλάμε για τη μινωική γραφή και για τη μινωική γλώσσα. Αλλά μου πήρε πάρα πολλά κόνια να προσπαθώ να μιλήσω πιο απλό. Ναι. Μου θυμίζει το ανέκδοτο που μου είπε ο πεθερός μου. Θεωρώ ότι μιλάτε ήδη απλά. Ευχαριστώ. Πολύ κατανοητά. Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα να το ακούω από σένα. Ο πέθερός μου, που είναι από τη Μεσορά, μου είπε ένα ωραίο πράγμα. Ένας στρατιώτης ήταν στο στρατό και γράφει την κοπέλα του. Αγάπη μου, συγγνώμη που δεν έχω πιο πολύ χρόνο να σου γράφω λιγότερο. Να πεις λίγα θέλει σκέψη. Το μπλα 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 είναι σχετικά εύκολα. Εμείς έχουμε προχωρήσει με την ανάγνωσή μας με επιγραφική συνέχεια. Έχουμε τα ίδια σημεία στο Αρκαλοχώρι, στο Γιούχτα, στο δίσκο της Φεστού και στην Γραμμική Βήτα. Πιστεύουμε ότι ως υπόθεση εργασίας μπορούμε να διαβάζουμε το δίσκο της Φεστού. Επίσης, έχουμε το ίδιο κείμενο στο δίσκο της Φεστού και στο Γιούχτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε παράλληλα κείμενα. Οι αναγνώστες σας θα έχετε ακούσει για την Πέτρο της Ροζέτας που ξεκλείδωσε την αποκρυπτογράφηση των Αιγυπτιακών ιερογλυφικών. Για Κρήτη δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε πάρα πολλές επιγραφές που έχουν σχέσεις μεταξύ τους και επιγραφικές και επί των κειμένων έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Και όλο αυτό είναι, είπες πριν, γρίφος, εγώ το θεωρώ ένα τεράστιο puzzle. Όλο αυτό είναι ένα puzzle που προσπαθούμε να το φτιάξουμε το καλύτερο που μπορούμε, να αρχίσει να μας μιλάει ο δίσκος. Αλλά επίσης, κάθε χρόνο στην Κρήτη, οι αρχαιολόγοι να είναι καλά, βρίσκουν καινούργιες μινωικές επιγραφές. Ρώτησες πριν, αλλά είμαι θετικός. Ναι, γιατί. Η βάση δεδομένων με την οποία δουλεύω μεγαλώνει κάθε χρόνο. Ξέρω ότι κάθε χρόνο η Κρήτη θα μας προσφέρει άλλες επιγραφές. Πώς να μην είσαι θετικός. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια που μπορούμε, αλλά να μην φοβόμαστε να διορθώσουμε τα κραπτά μας. Και αυτό είναι κάτι άλλο που ο δίσκος μου έχει διδάξει. Να μην φοβάμαι τα λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Φυσικά κάνουμε λάθη. Αν δεν κάνεις λάθος, δεν έχεις κάνει προσπάθεια. Αλλά με το δίσκο νομίζω ότι με έχει βοηθήσει να αντιμετωπίζω λίγο τις ανησυχίες μου, λίγο τους φόβους μου. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό καθόλου. Δεν είναι κακό. Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που κάνω. Μου κάνει να σκεφτώ. Πραγματικά. Η Ελλάδα είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Πόσα μυστικά ακόμα κρύβονται στη γη της. Αναρωτιόμαστε αν τον έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η σκέψη. Όχι, δεν με έχει απασχολήσει, επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά εγώ ο ίδιος. Αυτό είναι για τις επόμενες γενιές. Ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά στην γη της ακόμα, βεβαίως. Έχεις δίκιο εκεί. Ναι, μας απασχολεί έτσι σαν σκέψη. Δηλαδή πόσο μυστήριο μπορεί να κρύβεται πάνω. Ναι, σου είπα ότι εγώ αποφεύγω την λέξη μυστήριο. Θεωρώ ότι δεν...
Είναι το μυστήριο είναι το άγνωστο. Ναι, για μένα το μυστήριο δεν είναι ότι, εγώ πιστεύω ότι δεν προσφέρει τίποτα. Ότι είναι εγκοητευτικό, είναι. Ας πούμε και μία ωραία γυναίκα είναι εγκοητευτική. Γιατί δεν είναι μυστήριο. Να κάτσουμε να μιλάμε με ησυχία, με ευγένεια και έχω πει ότι η γλωσσολογία, έχω πει ότι και η δουλειά μας με τη μινωική γλώσσα είναι σαν να πλησιάσεις μια πολύ ωραία κριτικοπούλα. Και η Κρήτη έχει πολύ όμορφες γυναίκες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το βλέπω κάθε μέρα και τα αγόρια μου τα βλέπουν αυτό. Όταν πλησιάζεις μια κυρία, μια κριτικοπούλα με ευγένεια και με σεβασμό, το χαμόγελο που θα σου δώσει αξίζει πιο πολύ από το κρασάφι. Το ίδιο είναι με γλωσσολογία. Πλησιάζουμε με σεβασμό και η κατανόηση που παίρνουμε από το κείμενο που πλησιάζουμε με ικανοποιεί με κάτι που μπορούμε να μάθουμε από το παρελθόν. Και ό,τι μαθαίνουμε από το παρελθόν, εγώ πιστεύω ότι έχει αξία για σήμερα. Έχει σημασία να είμαστε σκεφτόμενα άτομα. Επειδή εγώ φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας δεν είναι. Δεν είναι σκεφτόμενοι. Όχι, δεν είναι καθόλου. Υπάρχουν. Και εγώ αυτό δεν με ικανοποιεί προσωπικά. Και επίσης αυτό που είπες πολιτισμικά, πολύ σωστά Σοφία, που είπες για την Ελλάδα. Χαίρομαι που τονίζεις αυτό. Ναι. Ελλάδα, Κρήτη, και να το πω από το χωριό μου, η Μέσορα, προσφέρει πάρα πολλά στην Ευρώπη και για μένα ο ρόλος της Ελλάδος στην Ευρώπη είναι πολιτισμικός. Πολιτισμικός. Για μένα η Ελλάδα πρέπει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση και με το πολιτισμό. Αυτό είναι ο ρόλος της Ελλάδος στην Ευρώπη. Η Ευρώπη για μένα δεν είναι η Ευρώπη που θέλω. Εγώ θέλω μια Ευρώπη που μοιάζει με οικογένεια. Ούτε και για μένα είναι, δηλαδή αν το ρωτήσουμε έτσι. Σωστά. Για μένα, εγώ θέλω μια Ευρώπη που μοιάζει με οικογένεια και θέλω μια Ευρώπη που ασχολείται με εκπαίδευση και πολιτισμό και είμαι τυχερός και ευγνώμων που με το ΤΕΙ Κρήτης ασχολούμαι με την εκπαίδευση και με την έρευνα που κάνω ασχολούμαι με το πολιτισμό. Δηλαδή, κουράζουμε, αλλά είναι ωραία κούραση. Την αίσθηση που έχω μετά που έχω κάνει έρευνα, που έχω γράψει, που έχω διαβάσει κάτι, είναι σαν παλιότερα που ήμουν φοιτητής που έπαιξε πολύ rugby. Πέφτεις το βράδυ και λες, κουρασμένος είμαι, αλλά καλά πήγε. Έχει μια ικανοποίηση αυτή. Ναι, ναι, είναι αυτό που λέω ωραία κούραση. Ότι πέφτεις το βράδυ και λες, καλά είμαι κουρασμένος, αλλά πολλά έκανα σήμερα. Αυτό είναι ευχάριστο. Και εγώ νομίζω ότι Ελλάδα να επενδύει στην εκπαίδευση και στο πολιτισμό και θα μας φέρει πίσω 10 φορές από αυτά που δίνουμε. Και νομίζω ότι δεν είναι όλη η Ευρώπη το ίδιο και δεν πρέπει να είναι το ίδιο. Αυτό που εγώ θέλω είναι μια Ευρώπη που βασίζεται στις αξίες και στο σεβασμό. Και όπως σας είπα, ο ρόλος της, ειδικά της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδος, είναι ότι μας δίνει η στοιχεία από το πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και δεν είναι λίγο αυτό. Mm-hmm. Και αυτές τις αξίες και αυτά που βλέπουμε για τη Μινωική Κρήτη πρέπει να το θυμηθούμε. Βλέπουμε στη Μινωική Κρήτη ισότητα. Ναι. Βλέπουμε σημαντικό ρόλο της γυναίκας, όχι παραπάνω από το άντρα, δεν υπάρχει στοιχεία γι' αυτό, αλλά βλέπουμε ως ισότητα. Ως ιστορικός, ως άντρας και ως μέλος του ανθρώπινου είδους. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και μέσα στο δίσκο της Φεστού, οι λέξεις που έχουμε βρει στην αλφα πλευρά πιστεύω ότι είναι έγκυος θεότητα και στην βήτα πλευρά μήπως έχουμε βρει την θεότητα αφέα που ήταν γνωστό στην Κρήτη ως δικτίνα και είναι αυτή η θεότητα του τοκετού. Και αν ο δίσκος έχει σχέση με τα τάματα που έχω υποψίες, μιλάμε για θέματα υγείας. Για μένα έχει σχέση με θέματα υγείας. Η υποψία μου, και είμαι προσεκτικός πώς το λέω, η υποψία μου είναι ότι μήπως ήταν ένα κείμενο για τις γυναίκες όταν γεννούσαν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στιγμή της ζωής όλων μας. Και νομίζω ότι το μήνυμα του δίσκου μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Γι' αυτό αποφεύγω την λέξη μυστήριο. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Και είπες πριν για το National Geographic, το X-Files. Αν θυμάστε το παλιά, τα παιδιά δεν θα το ξέρω. Μόνο από το YouTube θα το ξέρω το τώρα. Το X-Files, αυτοί είπαν πάντα, the answer is out there. Η απάντηση υπάρχει έξω. Το θέμα στην ζωή δεν είναι απάντηση, το θέμα είναι να κάνουμε μια καλή ερώτηση. Νομίζω. Ναι. Έτσι είναι. Πολλές με την Αίγυπτο.
2.000 μέχρι 1.700, εγώ νομίζω, ναι. Όχι πρωτεύουσα, mm-hmm. Η πιο σημαντικό μέρος της Κρήτης πρέπει να είναι η Μεσαρά. Και λόγω αγροτικά προϊόντα. Η ευρύτερη Μεσαρά. Και οι σχέσεις με Αίγυπτο. Μετά την καταστροφή των πρώτων παλατιών, με το δεύτερο, ο Κνωσός γίνεται πιο σημαντική. Γιατί έχει σχέσεις με Μυκήνες και με Κύπρο. Αυτά αλλάζουν. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι και η Κνωσός μας έχει αφήσει και περισσότερα ευρήματα για παρατήρηση, παρότι ηφαιστός. Κνωσός είναι πιο γνωστή. Αυτό που εγώ λέω σε όλους είναι πήγαινε στην Κνωσό να δεις την δουλειά του Evans, την αναστήλωση. Πήγαινε στην Φεστό να δεις την καταπληκτική δουλειά των Ιταλών. Και αν μπορείς να πας και στα Αμάλια και στην Ζάχο να δεις διαφορετικά. Επειδή Κρήτη είναι μεγαλό νησίς, και επίσης είναι στο Σταυροδρόμι μεταξύ πολιτισμών. Ζέση τούτη, υπουέρανα, ρετουέ, ήγουι του άλλου, ναι, και το βλέπω και στη μουσική του Ροστέλη, ας πούμε, ο Ιλανδός, παίζει κριτικά, αλλά παίρνει και ιδέες από Ινδία και από την Αφρική. Εδώ στην Κρήτη γίνονται όλα αυτά και είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Φέρνουμε κόσμο εδώ από διαφορετικές χώρες και όλοι θα σμίξουμε στην Κρήτη. Mm-hmm. Που είναι φιλόξενο στο τόπο. Ναι. Είναι ευχάριστο να σμίξεις mm-hmm. εδώ. Είναι ναι, πολύ καλό. Όντως είναι. Δεν με ρώτησες πολλά για αυτά που είπαμε στην Αθήνα. Ναι, θεωρώ ότι όσα έχετε πει δεν θα ήθελα να τα ξαναεπαναλάβουμε. Θα ήθελα έτσι μια πιο ζεστή και βασικά ο σκοπός μας ήταν και να μην σας κουράσουμε. Να είστε πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό ήταν και ο σκοπός μας. Και σου λέω, είμαι σε καλύτερο από φόρμα που είμαι μία ώρα πριν. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό ήταν και ο σκοπός. Μέρος της οικογένειας. Θα πάμε με καλύτερο κέφι στο σπίτι. Ο σκοπός μας εξ αρχής δεν θέλαμε να σας κουράσουμε. Δηλαδή δεν θέλαμε να. Ήθελα να μας το πείτε... αντίθετο. Είσαι ευχάριστη και ωραία παρέα. Και... μας είπατε 5 πράγματα, δεν το καταλάβατε εσείς, εγώ τα έχουμε υπογραφεί, θα τα δείτε μετά, ναι. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά, που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και ας είχε λίγες ερωτήσεις. Ναι, εγώ δεν μιλάω πάντα μόνο για το δίσκο της Φεστού, ναι. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, mm-hmm. δεν είναι κάποιος, μερικοί πιστεύουν ότι κάθομαι όλη τη μέρα και σκέφτομαι το δίσκο της Φεστού. Όχι, βέβαια. Όχι. Ευτυχώς έχω οικογένεια, έχω ένα κουλούτσι. Mm-hmm. Πάμε για βόλτες, μαζεύω τα φρούτα. Κάνω δουλειά στο σπίτι. Πηγαίνετε για τσινίζι. Ω, είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω. Ναι, θα ήθελα να κάνω. Αγαπάω τα σκυλιά και το πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω αυτό. Γιατί κάτω η Μεσαρά έτσι είναι πολύ τσινίζι. Ναι, όχι, θα είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω. Αλλά επειδή ο δίσκος της Φεστού είναι συνέχεια της διατριβής μου, ναι. Ελπίζω να έχω τα επιστημονικά θεμέλια και την όρεξη να θέλω να συνεχίσω. Mm-hmm. Και όταν κάνεις κάτι και συνεχίζεις, όπως είπαμε πριν, θέλεις να το κάνεις ακόμα καλύτερο αν μπορείς. Σίγουρα. Αλλά θα το κάνεις ακόμα καλύτερο μόνο με βοήθεια από τους άλλους. Μόνο σου δεν θα το κάνεις. Με σύμμαχους όπως είπαμε. Ναι, σύμμαχος, πολύ σωστή λέξη είπες για το φίλο μου εκεί που τον έχω φιλοξενήσει στους Βόρους. Του άρεσε πάρα πολύ, ναι, ναι, του άρεσε η Μεσαρά πάρα πολύ και ελπίζω να ξαναθεί. Εγώ θα ήθελα να ξαναβρεθούμε στην Φεστό πριν κυκλοφορεί το άρθρο, επειδή η συζήτησή σας είναι ωραία και θα συνεχίσουμε να πούμε μερικά πράγματα. Ωραία, μακάρι λοιπόν. Ναι, ναι. Είστε το επανειδήν. Είστε το επανειδήν λοιπόν. Ικουέ πα γεριού, έτου κουέ αουδίτη, αου αουπί, ικουέ νουάτουσα, γουιδίτη κουέ, γουιχίνο, ικουέ τεριούνε, κουριάτε, ικουέ σιδάτε, ζέσι τούτη, ικουέ ρανάκα, ρετουέ, ικουί του αζουναριού, γιογέ. Equal cool.